Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νεμολόγιο. Καλησπέρα στον Δημήτρη Καπινάκη. Καλώς σας βρήκα. Καλά εσύ. Πώς πήγε η εβδομάδα που μας πέρασε? Πώς να πάει? Εντάξει. Δεν βαριόμαστε. Συνέχεια βγαίνουν ειδήσεις. Συνέχεια. Το θέμα είναι ότι μοιάζει με το μαρτύριο της σταγόνας και ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει και παρουσιάζει συμπτώματα έτσι τρέλας. Έχουμε περάσει 2,5 μήνες από τότε που καταρχήν ακούγομαι καλά. Για μίλα και εσύ λίγο. Ένα-δύο. Χαμηλά είναι. Τώρα ακούγεσαι. Ένα-δύο. Ναι. Ωραία. Και εγώ μια χαρά νομίζω ακούγομαι. Είδα τον Καμένο εχθές στο Χατζη Νικολάου. Για πες μου, είπε κάποια πραγματάκια για τζιχαντιστές. Εντάξει, τώρα αυτό που μένει να δούμε λίγο από τους τζιχαντιστές είναι αυτές οι επίσημες δηλώσεις που κάνουν από εδώ και από εκεί. Απειλούν ευθέως τους Έλληνες με θάνατο. Διαβάζουμε στο elefsellinon.gr. Είδες μήπως τις είμαστε σκηνές? Είμαστε στις χώρες σας, στις γειτονιές σας, στις πόλεις σας. Προκαλούν έτσι ένα αόρατο φόβο. Είδες τις σκηνές στη Χάτρα που καταστρέφανε τα αρχαία? Τις είδα αυτές τις ανθρωπιστικές εικόνες. Σε λίγο θα αρχίσουν να φτάνουν σε ελληνικές πόλεις, ξέρεις, όσο πλησιάζουν προς τα εδώ, προς τη Μεσόγειο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αρχίσουν να φτάνουν σε ελληνικές πόλεις. Και τι θα γίνει τώρα με αυτούς, όλους αυτούς που τους ελέγχουν? Κατάφεραν, λέει, να χακάρουν γνωστή ελληνική ενημερωτική ιστοσελίδα, αφήνοντας μηνύματα μίσης, ειδικότερα κατά των Ελλήνων και γενικότερα κατά των Χριστιανών. Για τους δεύτερους δεν μας νοιάζει και τόσο. Τέλος πάντων, για τους πρώτους, τους Έλληνες μας νοιάζει. Λοιπόν, οι Έλληνες πρέπει να μας ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα και όχι οι υπόλοιποι όροι που απαρτίζουν τον Έλληνα. Λοιπόν, θέλω να δω λίγο το άρθρο του Καμένου να το σχολιάσουμε. Γιατί πες μια είδηση μέχρι να το δω, πες κάτι να το δω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βγήκε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Γεωργίας, ναι, και πέταξε ένα τυράκι του στείλω ότι να εξαιρεθεί, λέει, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ουγγαρία από το εμπάργκο αγροτικών προϊόντων. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι και πυροτέχνημα αυτό, αλλά ξέρεις, ουσιαστικά δίνει την εντύπωση στους Ευρωπαίους ότι αν δεν προσέξουν την Ελλάδα, θα έρθει στην αγκαλιά της Ρωσίας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τίποτα. Δεν, ναι, υπάρχουν, ναι, διαθέσιμα στους Ρώσους στα χέρια τους. Όχι, δεν λέμε για λεφτά. Δεν λέμε για λεφτά. Λέμε για το εμπάργκο, ξέρεις. Για τα αγροτικά προϊόντα. Γιατί η χώρα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, ανέκαθεν τα περισσότερα εξαγωγικά της προϊόντα ήταν τα αγροτικά. Παράγουμε καλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα. Ναι. Και τώρα κερδίζει η Τουρκία εις βάρος μας, γιατί έχει κάνει το εμπάργκο η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εμείς χάνουμε πολλά λεφτά. Μάλιστα. Εδώ κάποιος έχει πειράξει τα μικρόφωνα τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ψάχνω να βρω ποιο είναι το δικό μου. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Μάλιστα. Για πες, Δημήτρη. Εντάξει, μια άλλη είδη. Σπαντανέω και τα τρία και πιο μιλήσει. Μίλησε. Ψηφίστηκε εξεταστική για τα μνημόνια. Ναι. Και τώρα να δούμε πότε θα τελειώσει η εξεταστική για τα μνημόνια. Ο Σαμαράς απείλησε με ανακριτική επιτροπή σε περίπτωση που χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Απίστευτο. Ναι, είχαν μια ωραία συζητησούλα πάλι χωρίς λόγο χθες οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο λαός, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει αρχίσει και βαριέται με αυτό το θέατρο. Μιλάμε για θέατρο, έτσι, μια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Καμένος χθες είπε και κάποια ωραία πράγματα, είπε και κάποια, έτσι, περίεργα. Δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ στην ομιλία του. Υπήρξαν τμήματα που έλεγε αερολογίες. Είχε και κόσμο και το ρωτάγανε ή ήταν μόνο? Ναι, το ρώταγε πολλοίς κόσμος, διάφορα πράγματα. Απαντούσε.
δεν απέφυγε τι θα γίνει. Υπήρξε ένα εκεί έτσι που τον ρώτησε με το τι θα γίνει και όλα αυτά. Δεν μου κάνει και πολύ έτσι. Τώρα τι γίνεται. Δεν σε έπεισε. Μπορώ να βρω το άρθρο του καμένου, τι γίνεται. Δεν το έχουμε. Βάλε nikos.gr που μίλησε, σίγουρα θα το έχει. Άλλη είδηση είναι ο Πανούσης, πόσο πάει και διαμαρτύρεται που έχουμε γεμίσει καταληψίες. Βλέπω ότι ο Πανούσης, αν δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του, πάει κάποιος να τον βοηθήσει τουλάχιστον. Κοίτα, ισχυρίζεται... Για τις εκπομπές και λέει τι να κάνω. Τι να κάνεις, δεν τολμά. Όχι, αφήνει να εννοηθεί ότι δεν τον αφήνει ο προϊστάμενός του, ο Βούρτσης, πώς λέγεται αυτός ο... Κατάλαβα. Ξέρεις, που είναι υποτίθεται ο υπερυπουργός εκεί πέρα. Κατανοητό. Λοιπόν, πολλά θέματα. Πάλι έχουμε επεισόδια στο Πολυτεχνείο. Τι ήταν αυτό. Λαπαβίτσας λέει η κυβέρνηση να πει στους Ευρωπαίους ως εδώ. Ναι, τι ώρα θα το πει αυτό. Να μας πει μόνο τι ώρα θέλει να βγει ο κύριος Τσίπρας να το πει. Για να τον έχουμε ενήμερο, μην είναι τίποτα αποσχολημένος και το χάσει, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν... Το Βαρουφάκι τον είδες που πήγε στη Λαγκάρ, τους είπε κάτι για έξυπνη αναδιάρθρωση, χωρίς να λέει καμιά λεπτομέρεια, ούτε στο άρθρο που διάβασα έλεγε τι εννοεί με το έξυπνη αναδιάρθρωση. Ναι. Εντάξει, ελπίζω να μας το πει κάποια στιγμή. Δεν φάνηκαν όμως να πίστηκαν εκεί στο δούνου του, τα ίδια μέτρα ζητάνε. Δεν τη γοήτευσε την κυρία Λαγκάρτ. Για να τη γοητεύσει πρέπει να έχει και κάποιους ορμόνες αλφα επάνους. Άσχετα με αυτήν εσάχνω μια και δεν φαίνεται. Αυτό είναι μια δεύτερη συζήτηση. Λοιπόν... Απάντηση Μάρτα για τις εσωτερικές πληρωμές. Πώς και πότε το δημόσιο θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο εσωτερικό της χώρας. Ώστε να μην οδηγηθεί η κυβέρνηση σε στάση πληρωμών. Είχε να καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ ο Δερβελέγκας και ο Βιγκέρογλου και ζητούσαν να ενημερωθούν τέλος πάντων για την καταβολή των εσωτερικών υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, ο κρατικός προϋπολογισμός σχεδιάζεται και εκτελείται με τρόπο που να διατηρείται η αναγκαία ισορροπία μεταξύ πράξεων και πληρωμών, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των υφισταμένων συνθηκών ρευστότητας. Αναφέρει ο κ. Μάρτας και προσθέτει ότι στο πλαίσιο αυτό οι μεταβιβάσεις προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται με γνώμονα και το ύψος των ταμιακών τους διαθεσίμων, όπως εξάλλου περιγράφεται και στην εγκύκλιο εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2015. Αυτές οι εγκύκλοι έχουν βγει από κάποιους άλλους πιο πριν, που ήταν πάνω. Για να μην μιλήσουν για την παραβάνη, έτσι καταλώσεις. Γιατί το Λαφαζάνι που λέει για τη μείωση του αερίου που το ΠΑΣΟΚ βγήκε σήμερα και είπε ότι αυτή η συμφωνία την είχαμε κάνει εμείς. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Για το φυσικό αέριο βγήκε μία απάντηση από το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι αυτή τη συμφωνία την είχαμε κάνει εμείς με τη Ρωσία. Τι παρουσιάζεται ότι είναι δικιά σας. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα αυτά είναι... Πασχαλινές μέρες έρχονται. Να δούμε διάφορα για προποπίες μεγάλη Παρασκευή. Να δούμε ποιον θα σου βλήσουνε. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει, ρε. Βασανίζουν τον κόσμο, έχουν νεκρώσει την αγορά. Είμαι εγώ τώρα επενδυτής, σε ρωτάω. Δεν θα πατήσεις ούτε να ακούσεις. Πες ότι πατάω. Πάμε ναι. Διαφορετικά. Είσαι ρυψοκίνδυνος. Και θέλω άλλους τίτλους. Πού να πάω. Τι άλλους τίτλους εδώ πέρα. Πού να πάω, πες μου, να πάω στην Εθνική. Πού να πάω. Να πάω πού. Έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ο ένας επενδυτής. Να πάω 10.000 άλλους τίτλους, μπορώ. Ένας επενδυτής θέλει καταρχήν μια σταθερότητα φορολογική. Μια δεκαετή σταθερότητα. Ναι, δεν μπορεί κάθε ένας που βγαίνει να λέει «Α, τώρα θα τα αλλάξω πάλι, θα τα κάνω όπως γουστάρω εγώ». Γι' αυτό οι Ευρωπαίοι επιμένουν ο γραμματέας εσόδων να είναι ανεξάρτητος και σταθερός. Δηλαδή και να αλλάζει η κυβέρνηση, να μην αλλάζει αυτός. Ακριβώς. Για να ακολουθεί μια σταθερή φορολογική πολιτική. Δεν είναι, αυτό είναι Καραγκιός Μπερντέ να πούμε. Τώρα λένε ανεβάσουμε το ΦΠΑ στα νησιά που πηγαίνουν ας πούμε οι εύποροι. Τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
ποια θα βάλουν. Μετά θα φωνάζουν τα νησιά αυτά γιατί αυτούς όχι εμάς και τα λοιπά. Εντάξει. Δεν είναι σοβαρή πολιτική. Εντάξει, θα τους δώσουμε φαντάζομαι ακόμα μερικούς μήνες έτσι μέχρι το καλοκαίρι να αρχίζουν να μαθαίνουν εκεί πως διακυβερνείται μια χώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται νομίζουν ότι είναι ακόμα αντιπολίτευση, και μετά θα αρχίσει ο λαός να τους κρίνει πραγματικά. Εντάξει, υπάρχει μια περίοδος χάριτος. Άκουσες τίποτα για το Brexit test με διπλό νόμισμα στην Ελλάδα? Κοίτα, δεν έχω ακούσει. Λέω διότι την περασμένη, αν όχι αυτή, έγινε κάποια συνάντηση κάποιων τεκτόνων στο Μαραθώνα, ναι, και συζητηθήκαν πολλά θέματα. Ναι. Αναλύσανε κάποιες οικονομικές εκθέσεις. Κάνανε ένα, τέλος πάντων, βελτίο τύπου εκεί πέρα. Δεν απαντήσανε σε όλα βέβαια. Αλλά ακούγεται πολύ το διπλό νόμισμα, ακόμα και μέσα σε αυτές τις ομάδες. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ένα διπλό νόμισμα για τη χώρα μας? Κοίτα, καταρχήν δεν νομίζω ότι θα επιτραπεί τέτοιο πράγμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ούτε το Κόσοβο δεν έχει διπλό νόμισμα, έχει το ευρώ. Έχουν βάλει μέχρι και στο Κόσοβο. Άρα μιλάμε για κάποιους ελίγους. Ναι, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα? Είναι... Για πες μου μια χώρα που λειτουργεί αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά δεν σε ρωτάω έτσι ρητορική ερώτηση. Πες μου μια χώρα που υπάρχει αυτό το σύστημα και λειτουργεί. Γιατί να λειτουργήσει εδώ και μάλιστα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και δεν νομίζω σοβαρά ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν και αυτοί να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Αν θέλαν να φύγει, θα μας γράφανε κανονικά και θα μας διώχνανε μία νυχτή. Να. Κανονικά όμως, ναι. Ναι, βέβαια. Δεν ούτε και αυτούς θα τους κοστίσει πολύ, και εμάς φυσικά θα μας κοστίσει πολύ, γιατί θα γίνουμε, η Αργεντινή της Ευρώπης. Θα πουλάμε τα ρούχα σε μπαζάρια, τα ρούχα μας για να ζήσουμε. Τι νομίζεις ότι θα γίνει? Θα ανταλλάσσουμε σε είδος. Θα λέμε θέλω αυτό, πάρε αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μα μέχρι και ο ίδιος ο Βαρουφάκης το έχει πει. Άμα αυτή τη στιγμή αποφασίσουμε να αλλάξουμε νόμισμα, πες να γυρίσουμε στη δραχμή, είναι σαν να τους έχουμε προειδοποιήσει όλους. Έχουν πάρει όλοι τους τα λεφτά, τις επένδυσεις τους, έχουν αλλάξει σε νόμισμα, σε κάποιο σκληρό νόμισμα, σε ευρώ, σε δολάριο, σε ό,τι να είναι τέλος πάντων. Και εμάς, με το που θα βγει η δραχμή, θα πέσει με τέτοια ταχύτητα κάτω που θα ανοίξει τρύπα στον πάτο, ας πούμε. Στην Αργεντινή, δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν χρεοκόπησε, που βγήκε ειδικός νόμος που προσπαθούσε να εμποδίσει τους Αργεντινούς να αλλάζουν το νόμισμα σε δολάριο για να το σώσουν. Γιατί τι θα κάνει ο κόσμος όταν βλέπει τη δραχμή να πέφτει? Θα κάνει, θα την κάνω ένα άλλο νόμισμα για να σταματήσω να χάνω την αξία των χρημάτων που έχω. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε συνέντευξη του σταθμού με τον Άδωνη Γεωργιάδη στο γραφείο του. Τι είπε? Και λέει σε ένα στιγμιότυπο, θυμάμαι τώρα αυτό που λες για την Αργεντινή, λέει ο Άδωνης, λέω στο Σαμαρά, πόσο θα μας κοστίσει ρε παιδί μου να στείλουμε 1 εκατομμύριο Έλληνες στην Αργεντινή να δουν τι συμβαίνει? Κάντε του λέει αυτό και δεν θα χρειαστεί να κάνεις, του λέει κάτι άλλο. Δεν θα χρειαστεί να κάνεις κάτι άλλο. Στείλ του στην Αργεντινή, γιατί το συζητάγαμε μετά και όλα αυτά. Για να το πούν και στους υπόλοιπους. Για να το πούν και στους υπόλοιπους, γιατί να πούν ότι η Αργεντινή είναι κάποιο κράτος το οποίο τέλος πάντων θα επιμερίσει και. Και η Αργεντινή είναι μια χώρα με πολλές, με μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ακριβώς. Εντάξει, μιλάμε για κρέας βοδινό, ο μισός κόσμος αργεντίνικο κρέας τρώει, λοιπάσματα, ιστορίες. Μιλάμε για πλούσιο υπέδαφος, μεγάλη αγροτική παραγωγή. Τι να συζητάμε τώρα, άλλα μεγέθη. Σωστά. Λοιπόν, τι λες, να κάνω κάποιο διάλειμμα? Έχεις να πεις κάτι επιπλέον πάνω σε κάποιο? Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε όλοι να ανοίξω τις μάσκες. Μιλάμε ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει.
τελειώσει. Επιστροφή στο νομολόγιο. Νομίζω είμαστε εντάξει με τα μικρόφωνα. Για δες και εσύ. Ναι, για, ναι. Καλά ακούγεται. Στο θα κατέβασα λίγο, δεν ξέρω μα... Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Κομπλέ. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου, βιντεάκια. Ναι, ναι. Ανοίγει επιτροπές που προεδρεύει η ίδια και μόνο η ίδια. Μαγκίτσες. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Τι είναι αυτά. Δυόμισι μήνες έχουν περάσει. Βγάζει τρέλερ στο YouTube. Έχουν περάσει 2,5 μήνες, φλερτάρουμε με τη χρεοκοπία και είμαστε στην κάψη του μετανάστες. Εντάξει, από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα δικά σας. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Όχι την ιδέα Νέα Δημοκρατία τα έκανε καλύτερα. Εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία είχε και το Πασόκ που έπαιζε και λίγο βιασμός μέσα. Ναι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, σε εμπριστικές δηλώσεις καμένου δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την ISIS
Όπα. Αν η Ευρώπη συνεχίσει το bullying σε βάρος μας. Αυτές οι εμπιστικές δηλώσεις που γίνονται δεν μου αρέσουν καθόλου. Για μαζική είσοδο τζιχαντιστών παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη σε περίπτωση που καταρρεύσει η Ελλάδα, προειδοποιεί ο Πάνος Καμένος με δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα The Times. Δεν μπορούμε να κρατάμε το Ισλαμικό κράτος εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ασκεί bullying σε βάρος μας. Είναι ο τίτλος του άρθρου που έρχεται σε συνέπεια παρόμοιων δηλώσεων του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης αρχής Μαρτίου, όταν είχε απειλήσει τους δανειστές ότι αν χτυπήσουν την Ελλάδα θα δώσουμε και εμείς τους μετανάστες τα χαρτιά να πάμε στο Βερολίνο. Καλά, και ο Κοντζιάς του Υπουργείου Εξωτερικών έχει πει κάτι παρόμοια. Αυτό είναι κακή διπλωματία κατά τη γνώμη μου, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Εντελώς. Η απροκάλυπτη λέει εμπλοκή σε εσωτερικές υποθέσεις δεν είναι μόνο πρωτάκουστη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και ανήθικη και επικίνδυνη. Αν η Ελλάδα εξαφανιστεί, τότε διακυβεύονται πολλά περισσότερα από την οικονομική σταθερότητα και το ευρώ, αναφέρει ο Υπουργός στην Βρετανική Εφημερίδα. Προσθέτει πως Βερολίνο και Βρυξέλλες ασκούν bullying με σκοπό να οδηγήσουν την Αθήνα σε μια πλήρη και ολοκληρωτική οικονομική παράδοση και κάνει λόγο για συνεχείς προσπάθειες από Ευρωπαίους αξιωματούχους να διαλύσουν το κυβερνητικό συνασπισμό στην Ελλάδα. Και καταλήγει τέλος πάντων ότι αν η Ελλάδα εκδιωχθεί ή αναγκαστεί να φύγει από την Ευρωζώνη, κύματα μεταναστών χωρίς χαρτιά συμπεριλαμβανομένων ριζοσπαστικών στοιχείων θα ξεχυθούν από την Τουρκία, οδεύοντας προς την καρδιά της Δύσης, προειδοποιεί ο Υπουργός. Προκάλεσαν φοβερές αντιδράσεις από μέρους των κομμάτων. Νέα Δημοκρατία, λέει ο Καμένος, δυσφημεί και εκθέτει σε ολόκληρο τον κόσμο τη χώρα. Όταν τις συγκαντιστές απειλούν θανάσιμο κίνδυνο για την Ευρώπη, αλλά και για όλο τον κόσμο, η διεθνής κοινότητα ανατριχιάζει από τέτοιες δηλώσεις. Τις εκλαμβάνει ως άμεση απειλή. Υπάρχει και γεωπολιτικό κόστος από τέτοιες ανοησίες. Ως πότε θα απομονωθούν, ως πότε θα απομονώνουν τη χώρα από παντού. Αυτό με τις γεωπολιτικές προεκτάσεις που λένε εδώ είναι σωστό, όσον αφορά το κόστος. Δηλαδή τι, γυρνάει ο Καμένος και λέει, αν συνεχίσετε έτσι δεν θα αντέξω, δηλαδή εμφανίζει την αδυναμία σε εχθρούς και συμμαχούς. Να σου πω κάτι. Τι μακάκας είναι αυτός. Αυτός στο μυαλό του έχει μια πολιτική του στυλ Ισραήλ. Ξέρεις, είναι όλοι μουσουλμάνοι και εγώ τους εμποδίζω να κάνουν βόλτες στην Ανατολική Μεσόγειο, ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Κατάλαβες, αλλά αυτά, αυτού του στυλ πολιτικές, γίνονται σε κλειστές πόρτες και γύρω από τραπέζια. Και δεν βγαίνεις... είτε παρακατικά, είτε πίσω παρασκηνιακά πίσω από την πόρτα. Αλλά ο άνθρωπος βγαίνει με τον τηλεβό, ας πούμε, και τα λέει, γιατί είναι δημαγωγός τώρα. Το λέει για εσωτερική κατανάλωση, αλλά κάνει ζημιά απ' έξω. Καταλάβες τι γίνεται. Το λέει σε εμάς, να πούμε, να δεν κολλάει, τα λέει όλα κτλ. Αλλά αυτό κάνει ζημιά σε εμάς. Νομίζω ότι θα μαζέψει ξανά το δεξιό χώρο ο Καμένος. Μη δούμε κανένα καραμαλί να τσιπάει μερικούς βουλευτές της Μουδού και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ φοβάμαι. Το δεξιό ή τον ακροδεξιό δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Είδες ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν πειράζει το κύριο Καραμαλί. Η εξεταστική ξεκινάει... Κάποιος θα βοηθήσει κάποιον κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον. Ναι. Θα βλέπω εγώ να έρχονται. Ίσως σε μια νέα κυβέρνηση, όπως λένε μερικοί, σε μια νέα κυβέρνηση, οικουμενική. Ναι, ναι. Εντάξει. Οικουμενική, Σήμερα ναι. Συγκυβέρνηση στην ουσία. Ναι, μια συγκυβέρνηση. Το Πασόκ λέει τα δικά του. Αδιαφορώ να διαβάσω για το Πασόκ, ξεκάθαρα. Ποτάμι. Ο κ. Καμένος αποφάσισε να βομβαρδίσει και την υπόλοιπη Ευρώπη με τζιχαντιστές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βομβαρδίσει το Βερολίνο. Ο Πρωθυπουργός έκανε πως δεν άκουσε και δεν απάντησε στο ανάλογο ερώτημα που του έκανε δημοσιογράφη στην κοινή συνέντευξη με τη Μέρκελ και καλά έκανε. Τώρα όμως κάποιος από την κυβέρνηση πρέπει να δώσει μια απάντηση. Οι προτροπές των υπουργών στους διαδρόμους της Βουλής προς τους δημοσιογράφους μην ασχολείστε με τον Καμένο δεν αρκούν για να καθησυχάσουν και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη στην οποία απευθύνεται ο κύριος αυτός. Το επόμενο που θα πει ο Καμένος, ξέρεις ποιο θα είναι. Ότι θα τους πετάω με αλεξίπτωτο, θα τους βάζω σε σύνταξη 130 και θα σας τους πετάω με αλεξίπτωτο. Μόνο αυτό έμεινε να πει, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο από το μέτωπο. Λαπαβίτσα στην Τζίτα. Εντάξει, τα είπε στην Zeitung που γράφει πως δεδομένη σκληρή στάση της Ευρώπης εναντίον της Ελλάδας και βέβαια να διαθέσει την επιλογή της ρήξης καθώς η διαφορετική περίπτωση να διεκδικήσει την αλλαγή. Ποια αλλαγή, ρε. Το Λαπαβίτσα, ποια αλλαγή.
Ο Βαρουφάκης... σου εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντά σε εμάς, εσύ να πούμε. Ο Βαρουφάκης έχει πει για τον Λαπαβίτσα ότι έκανε το όνομά του από τη Δραχμή. Ξέρεις, ο Λαπαβίτσας είναι φανατικός της επιστροφής στη Δραχμή. Καλά, πες το, εντάξει. Θα πάμε στη Δραχμή. Σου λέω το άλλο τώρα. Πες ότι πάμε στη Δραχμή, γίνεται αυτό που λέει ο Λαπαβίτσας. Και έχεις 100 εκατομμύρια δραχμές. Οι πρώτες σου ανάγκες, σαν χώρα, δεν θα είναι το πετρέλαιο. Ναι. Θα πας στον ΟΠΕΚ να πας πετρέλαιο. Πρόσεχε, ναι. Φυσικό αέριο, ό,τι το βάζω όλα. Ναι, ναι, όλα μαζί. Θα πας στο Ιράν να ζητήσεις πετρέλαιο. Πού άλλο θα πας? Στην, μόλις πας στο Ιράν και του πεις 100 εκατομμύρια δραχμές, πού είναι το? Θα πας στο Ιράν και πώς θα το πάρεις αυτό το πετρέλαιο? Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Πες ότι βρίσκουν μέσω Τσέιχαμ τέλος πάντων και το βάζουν σε πλοία. Θα σου πω εγώ τώρα. Έρχομαι εγώ Έλληνα, σε έναν τον Ιράνο και σου λέω: πάρε τα 100 εκατομμύρια και δώσε μου πετρέλαιο. Ξέρεις, θα σου πει ο Ιρανός. Έλα εδώ, πάρε τις δραχμές σου. Βάλτε σε εκεί που ξέρεις τις δραχμές σου και πήγαινε να μου φέρεις ευρώ ή δολάριο. Ευρώ δεν θα πας γιατί αγρασάριστο. Αλλά ποιος θα σου καθορίσει την ισοτιμία σου? Οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί. Λοιπόν, μας στέλνουν στην αγκαλιά της Αμερικής. Ο κάθε Λαπαβίτσας και ο κάθε σκληροπυρηνικός που νομίζει ότι απειλεί και ότι μπορεί να μας... Αυτή η άμα γίνει καμιά χαρκοπία θα φύγουν με τις κλωτσιές αν προλάβουν να φύγουν. Κάποιοι από αυτούς βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης. Και είναι ένα παρεάκι, δεν θέλω να πω ονόματα, που σίγουρα παίζει μπάλα. Τι, όπως έβγαζε λεφτά ο Γιωργάκης με το μνημόνιο. Κάτι παρόμοιο κάνουν και οι υπόλοιποι σε πιο light έσοδο. Διότι οι άλλοι ενεργούσαν τελείως μόνοι τους. Μίλαγε όλος με το σώρο και άλλοι βγάζανε. Μίλαγα εγώ με σένα εδώ και κάποιος έβγαζε εκεί. Ο Καμένος παρεκκλητώντας αυτή τη διένεξη με τον Αντρίκο δεν έβγαλε λάδι. Δεν πήγε μέσα. Θα μπορούσε να έχει πάει μέσα. Λοιπόν. Κομισιόν λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάποια κίνηση. Ναι, το είδα αυτό. Ναι, σαν να λένε, παιδιά, κατεβάστε τις προσδοκίες σας και φέρτε μας μέτρα που να μοιάζουν με τα προηγούμενα. Είναι αυτό που λέγαμε σε μια ερώτηση που είχα κάνει στο λογαριασμό μου στο Facebook, ότι σαν καλό, αφού δεν πήγες τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο, να δεις τι σημαίνει πτυχιακή εργασία, αγαπητέ Αλέξη, αν το κατέβαινε τώρα με εξέλες, να παραδείγεις την πτυχιακή πρόταση, τέλος πάντων, να το πω και έτσι. Γιατί αυτό το κάνουν τώρα, δεν παίζουν. Όχι, του δείχνουν συνεχώς ότι πρέπει να υποχωρήσει. Αυτός τώρα για εσωτερική κατανάλωση το παίζει σκληρός. Καλά και η ελληνική κοινή γνώμη είναι 70. Έχει 70 όσον αφορά το ότι γουστάρει Τσίπρα και τις κινήσεις του. Αλλά να σου πω και κάτι. Και τις κινήσεις του Παπανδρέου, που δεν έκανε τίποτα 8-9 μήνες αφού ανέλαβε και μετά έρθει το μνημόνιο, τον γούσταλαν. Ήταν μαζί τους στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι καθυστερεί να έρθει η συνέπεια της απόφασης του. Δηλαδή, αναλαμβάνει ο Παπανδρέου. Το στηρίζουν όλοι. 9 μήνες μετά δεν έχει κάνει τίποτα, τρέχουν τα χρέη πίσω. Μπαίνουμε στο μνημόνιο και μετά από 2 χρόνια έρχονται οι συνέπειες, έρχονται με καθυστέρηση των αποφάσεων. Ναι, έρχονται στον ίδιο χρόνο. Θες να πεις τώρα ότι αυτά που κάνει ο Τσίπρας θα μας κοστίσουν στο μέλλον. Ακριβώς. Αυτό το 17 θα μας κοστίσει. Το πολύ το 17. Πολύ λες. Λοιπόν, 16, ας σου έλεγα του χρόνου θα μας κοστίσει. Είχαμε πριν κανένα τετράμινο από όταν η πτώση του χρηματιστηρίου 10 μονάδες, το θυμάσαι. Είχε πολλά. Στο εξάμηνο θα φανεί αυτό. Μόλις ολοκληρώσει εξάμηνο. Στο εξάμηνο όμως θα δούμε και εκλογές. Κάτσε να δούμε τώρα γιατί δεν βλέπω ούτε μπάνιο να προλαβαίνουν να κάνουν. Ούτε μπάνιο στη θάλασσα. Βρυξέλλες Αθήνα, Αθήνα Βρυξέλλες θα τους έχουν. Πραγματικά ο ελληνικός λαός μου δίνει την εντύπωση ότι έβγαλε τον Τσίπρα για απλώς και μόνο να ταλαιπωρήσει τους Ευρωπαίους έτσι για να το ευχαριστηθούμε. Αλλά αυτό θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία. Άποψή μου τώρα. Κάποιοι θα με πούνε κακεντρεχή με αυτό που θα πω, κάποιοι θα με πούνε δεν ξέρω και εγώ τι. Κοιμάται όρθιος ο ελληνικός λαός. Για μένα προσωπικά ο ελληνικός λαός κοιμάται όρθιος. Και θα μου πει τώρα ένας, εσύ τι θα κάνεις? Τι θα έκανα? Ελάτε να μαζευτούμε.
όλη νεολαία, να φτιάξουμε ένα σοβαρό κίνημα, να σου πω εγώ τι θα κάνουμε. Αλλά γουστάρετε καναπέ, γουστάρετε τσίπρα, γουστάρετε να σου πω κάτι. Κάθε έναν από εδώ και από εκεί. Ο ελληνικός λαός, το έχω πει και κατηδία, συμπεριφέρεται σαν γκόμενα. Σαν γκόμενα, ναι. Ναι, δηλαδή δεν έχω λεφτά, ψάχνω να βρω κάποιον να μου παρέχει. Είναι σαν την κόμενα, ξέρεις, που δεν εργάζεται, δεν κάνει, φτιάχνει τα μαλλιά της, φτιάχνει τα νύχια της και ψάχνει κάποιον να της παρέχει χρήματα. Έρχεται ο Γιωργάκης, λέει λεφτά υπάρχουν, παπ, περνάει με τη Mercedes, πηδάει ο ελληνικός λαός μέσα και τον πηδάει. Έτσι. Έρχεται ο Τσίπρας, ζεν πρεμιέρ να πούμε, είμαι ωραίος, έχω λεφτά, έχω κάνει δείχνω. Ντουρός, ναι, ναι, πάει, πηδάει μέσα στη Mercedes, πάει το ίδιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν κάθεται ο ελληνικός λαός λίγο να σκεφτεί. Εύκολη λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Δεν υπάρχει ο Μεσσίας, δεν υπάρχει ο Σωτήρας. Εννοώ, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, αυτός που θα έρθει και με μία κίνηση θα τα διορθώσει όλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το κακό που μας έκανε ο Αντρέας Παπανδρέου δεν ήταν ο συνδικαλισμός. Η νοοτροπία ήταν. Δεν ήταν. Ας σου πω εγώ τι ήταν. Ήταν το ότι μας κακόμαθε. Ακριβώς, μας έκανε αυτή την νοοτροπία του μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε. Ο Γερμανός, ο γερμανικός λαός, μην νομίζεις ότι ζει στη ζωή χαρισάμενη. Εμείς και η Γερμανία, καλά ολοκλήρωση και ας πούμε. Ναι, δεν ζει η ζωή χαρισάμενη. Και εκεί οι εταιρείες, μην βλέπεις τώρα που η Γερμανία που ανέβηκε οικονομικά, πάλι υπάρχουν οι Γερμανοί που είναι άνεργοι και η Γερμανία τους κρύβει, επειδή έχω κάτι γνωστούς εκεί. Τετράωρα stage. Ναι, κάτι stage κάνει και λέει εγώ ανεργία δεν έχω μεγάλο. Παραμύθια. Δεν είναι. Σε όλες τις χώρες τα ίδια γίνονται. Νομίζω ο ελληνικός λαός ότι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια μου, το κορίτσι μου, αναλόγως. Ακριβώς, και την καγέν ξέρω εγώ και θα περνάμε ωραία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δουλέψεις. Ναι, μεν, καλά κάνουμε και ζητάμε μία καλύτερη έτσι από τους δανειστές. Μοτυπώδη συμπεριφορά. Όχι συμπεριφορά. Ας πούμε να μας κάνουν περισσότερες δόσεις, να πληρώνουμε λιγότερα λεφτά, να πληρώνουμε όμως. Αλλά αν νομίζει ο ελληνικός λαός ότι θα πάει κανένας μάγκας εκεί και θα τους πείσει να τα χαρίσουν ή να τα κάνουν perpetual και να στείλουν το χρέος στο μέλλον, λες και είναι Star Trek, να φύγει μπροστά με την ταχύτητα του φωτός και να μην το πληρώσουμε εμείς ποτέ, αλλά κάποια δισεκόνα μας, αυτά είναι παραμύθια. Και κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, γιατί μερικοί αυτό λένε, να χρεοκοπήσουμε λένε, να μην πάρει κανείς τίποτα. Παπάρια, να σου το πω, συγγνώμη, αλλά τη σήμερα ημέρα, όταν μια χώρα χρεοκοπεί, το χρέος της παραμένει. Δεν σβήνεται, δεν πάει πουθενά. Αυτά που λένε μερικοί, ότι εμείς θα χρεοκοπήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να κάνουμε κόλπα, είναι τρίχες κατσαρές. Αυτοί δεν είναι οικονομολόγοι, είναι δημαγωγοί και λένε στο λαό. Εμείς μαζί με τους Γερμανούς δεν μπήκαμε στο ευρώ. Την ίδια στιγμή. Όπως όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς είχαμε πει, ναι, το 2001. Στο ευρώ, όλοι μαζί είχαμε στο ευρώ τον ίδιο χρόνο. Όχι, εμείς πήγαμε με ένα χρόνο, μου φαίνεται, καθυστέρηση. Τέλος, αν το θυμάμαι καλά, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, μου φαίνεται ένας χρόνος ήταν, ναι. Όταν εμείς μπαίναμε στο ευρώ και παίρναμε τα φθηνά. Δεν έπρεπε να μπούμε, το γνωρίζεις αυτό. Ναι, το λέγανε πολύ, ότι έπρεπε να μπούμε και όντως έτσι είναι. Και φάνηκε τελικά, ναι. Οι Γερμανοί είπαν το εξής. Ατζέντα 2010, δηλαδή μία εβδομάδα παραπάνω εργασία στο χρόνο, μία μέρα παραπάνω εργασία στην εβδομάδα, μία ώρα παραπάνω εργασία ένα ημέρα, κάποιες περικοπές, είχαμε τότε διαδηλώσει στη Γερμανία, τα σπάγανε τότε, αλλά επιβλήθηκε με σκοπό να κάνουν τι, το 2010 να είμαστε πιο ανταγωνιστική οικονομία. Σωστά. Κάναμε δηλαδή το πάνω καθηνά δάνεια. Που κλείνανε κάτι αυτοκινητοβιομηχανίες και διώχνανε Γερμανούς. Ναι. Και 10.000 έφυγες κι άλλοι 10 και 5. Η Opel που τραβιότανε και την πήρε τελικά, δεν θυμάμαι, ένα φαντ, τώρα την έχουν κάποιοι άλλοι.
Την και... ώρα που εμείς κάναμε το πάρτι με τα φθηνά δάνεια, ναι, 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 ξυπνήσει και είναι γκόμενες ναι, ναι, πάνω στην άλλη. Ολυμπιακούς αγώνες και δεν μαζεύεται. Απέναντι για μαλώσουμε το σπίτι του φτιαγόνου κούκλα και σηκωνόμαστε εμείς και του λέμε, γιατί δεν μας βοηθάς. εντάξει, το πούστη. Δηλαδή Έλληνος. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά όταν ο Πάγκαλος είπε μαζί τα φάγαμε, βέβαια δεν το είπε σωστά. Αλλά όχι το ίδιο. Όχι το ίδιο, ακριβώς. Μπορεί οι 300 που ήταν στη Βουλή να φάγανε το 50% και τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια να φάγανε το άλλο 50%. Που αναλογεί πολύ λιγότερο. Αλλά όλοι βάλαμε ένα χέρι. Ακόμα και αυτοί που ήταν τίμιοι, εντάξει, μπορώ να πω για τον εαυτό μου ότι εγώ δεν είμαι κανένα λαμόγιο, αλλά έβλεπα λαμογές και δεν μιλάγα. Λέμε εντάξει, καλά περνάμε. Άστο το μάτι. Όχι, έχεις δει και με τα μάτια σου, γινόντουσαν πολλά, έβλεπες τι γινόταν τριγύρω και δεν μιλάγανε οι άνθρωποι σωστοί, δεν μιλάγανε. Ακόμα και αυτό έκανε κακό στη χώρα. Βγάζανε. Δεν βγάζανε όσο βγάζανε οι άλλοι, αλλά βλέπαν ότι δεν είχαν προβλήματα στα των πληρωμών. Ναι, βλέπαν ότι το τρένο πάει σφαίρα ακόμα και έτσι. Έχουμε και αυτή, ξέρεις, ξέρεις τι εκμεταλλευτήκαν περισσότερο οι πολιτικοί από τη μεταπολίτευση και μετά και πριν τη μεταπολίτευση. Αυτό το καλό πράγμα που έχει ο Έλληνας και λέγεται φιλότιμο. Εκμεταλλευτήκανε το φιλότιμο του Έλληνα. Και όταν πάμε σε εκλογές, το φιλότιμο το εκμεταλλεύονται. Ξέρεις πώς το εκμεταλλεύονται, να σου πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Όταν πας και ζητάς ένα ρουσφέτη και σου λέει ο πολιτικός, μην ανησυχείς, το γιώκα σου θα τον βάλω στο τάδε Υπουργείο και θα περνάει μια χαρά, θα έχει το μισθό του και άμα θέλει θα δουλεύει. Να, ναι. Μετά εσύ τι κάνει, σε χτυπάει στο φιλότιμο. Όποτε πηγαίνει στην κάλπη, τι λες, άρε αυτόν τον υπουργό μας έσωσε. Δεν πάει να κλέβει, δεν πάει να κάνει, δεν πάει να μην κάνει τίποτα. Εγώ θα το ψηφίσω γιατί έβαλε το γιώκα μου. Αυτό ξέρεις τι είναι, εκμετάλλευση του ελληνικού φιλότιμου. Καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω. 16 Απριλίου λοιπόν το πρώτο εφεύγαρο Φάκη Σόιμπλε σε ημερίδα του Ινστιτούτου Μπρούκινγκς. Για να ρίξουμε μια ματιά εδώ, είναι σημαντικό αυτό. Τέταρτα, θα παρακολουθήσουμε με κομμένη την ανάσα που θα γίνει στη Μασαχουσέτη 16 Απριλίου με επίκεντρο τα ζητήματα ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομίας. Τι θα είναι? Σε ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Μπρούκινγκς, είναι τρομερό Ινστιτούτο, είναι αξιοσέβαστο και απέχει όλες τις... Βάλανε προσοχές από όλα τα κράτη στον πλανήτη, τέλος πάντων, γιατί είναι σοβαρό Ινστιτούτο. Θα αναμετρηθούν για μια ακόμη φορά βαροφάκι Σόιμπλε λοιπόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπρούκη, η ομιλία του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών θα έχει θέμα το κρίσιμο σταυροδρόμι της Ευρώπης, τα επόμενα βήματα, το μέλλον της Ελλάδας και το ρόλο της Γερμανίας ως της πιο ισχυρής και πιο μεγάλης οικονομίας. Λίγο αργότερα, ο Έλληνας Οικονομικών θα τοποθετηθεί για τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας και του διεθνούς εταίρους της. Το γέλιο που θα πέσει θα είναι τσακούδας. Γιατί από τη μία πλευρά πρόσεχε να δεις πώς, τι θα γίνει τώρα εκεί. Αν και θα μιλήσουν ανάποδα με τον τρόπο που θα σκεφτεί ο ένας την οικονομία του Ελληνού. Θα μιλήσει πρώτα ο Γερμανός και μετά ο Έλληνας. Αλλά ταυτόχρονα ο Γερμανός θα παρακολουθεί τον Έλληνα για το τι μακακίες λέει και ο Αμερικανός για το τι μακακίες λέει ο Γερμανός. Γιατί το τώρα θέλει η Αμερική, το είδαμε σε δύο παγκοσμίους πολέμους, τι έκανε στη Γερμανία, μπορούμε να το δούμε τώρα και σε ένα άλλο επίπεδο. Θα είναι τώρα, θα είναι σε 5-7, θα είναι πάντως. Πόσα χρόνια. Εντάξει, καταρχήν ελπίζω αυτή τη φορά ο Έλληνας Υπουργός να πάει προετοιμασμένος και να μην νομίζει ότι με τη γοητεία του, ας πούμε, λέμε τώρα και μόνο, θα πείσει εκεί τους παρευρισκόμενους. Γοητεία για να έχεις πρέπει να είσαι άντρας. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Εντάξει. Το πιάσαμε το πρόνομο. Δεν σημαίνει ότι εννοώ κάτι, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει οι ορμόνες οι αρσενικές να υπερτερούν τον... Και αντίστοιχα σε άλλες περιπτώσεις. Το πιάσαμε το πρόβλημα. Εντάξει. Μην τα φακ όλα σε αυτήν την. Λοιπόν.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να πω ότι ναι, ένταση στο πολιτικό σκηνικό από την πρωτοβουλία της Κωνσταντοπούλη, το είπαμε. Επίθεση Σαμαρά σε Καραμαλή που έφερε την αντίδραση του Τσίπρα. Η κρίση έφερε τα μνημόνια και έχει τα μνημόνια την κρίση. Ναι. Κατάλαβες τι εννοεί, ότι η πολιτική του Καραμαλή οδήγησε στην κρίση που έφερε το μνημόνιο. Άρα δεν φταίει το μνημόνιο για την κρίση. Γιατί κατάλαβες. Γιατί θα πάρει μέτρα. Ο Καραμαλής. Είναι χαζός. Είπε ότι θα πάρει μέτρα για να μην βγει. Για να μην βγει. Ναι, και καλά ιστορία. Γιατί ο ξέρει ότι... Άλλη μια μακακία από τον ελληνικό λαό. Γιατί ξέρει ότι αν πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια, δεν θα σε ψηφίσει. Θα πάει σπίτι όπως έκανε με τον Ιαννίτσι, όπως με το ασφαλιστικό. Μόλι. Που τους λέγαμε τους ρέγγαμε ότι θα κακοποιήσουμε και λέγανε ότι θέλουμε να τα φάμε τώρα. Πάρτε τα, 10 Απριλίου 2010, χρεοκοπία. Έτσι και ο Σαμαράς μετά το έπαιζε αντιμνημονιακός για να βγει μετά. Το Τσίπρας είπε ένα σωρό. Καλά, ο Τσίπρας το ξέσκησε να πούμε. Εντάξει, δεν είναι. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πάει εδώ, λέει. Λέει, δεν θυμάται τίποτα. Όπως είναι στο ράδιο Αρβίλα που έλεγε ότι το ρωτάνε και λέει, για θυμίσαι μου τι είναι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ ξέρω εγώ το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Ναι, καμιά κάτσα, καμιά μουθιά. Βασανιστείτε μυστήρια πλάσματα θα λένε στο τέλος, όπως λέει και ο... Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήγε 10 η ώρα. Αργήσαμε βέβαια να ξεκινήσουμε, δεν έχει καμία σημασία. Ελπίζω τα βλέμματα να... λοιπόν 16 Απριλίου. Ελπίζω να γίνατε όλοι λίγο σοφότεροι. Αν και σας ζαλίσαμε κάπως. Λοιπόν... Όποιος διαφωνεί να μας στέλνει και την άποψή του. Βεβαίως. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο Τσούκαλη την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τα πω μετά που θα κλείσουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και συζήτηση. Όπα. Νέα χώσιμο άδαμη στη ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξη τύπου. Υπερπαραγωγή. Τι λέει. Για το τρέιλερ. Ναι, δεν περίμενα να μπει. Υπερπαραγωγή. Τετρακάμερο. Άντε και πού να σφίξουν οι ζέστες. Εντάξει, δεν παίζεται τύπος. Σημειώνεται ότι το διευθύνιο της Βουλής μεταμορφώθηκε σε αίθουσα τύπου για τις ανάγκες της συνέντευξης τύπου. Αντιδράσεις νωρίτερα έχει προκαλέσει και το σπότ για την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Όχι, εντάξει. Να την κάνουνε. Όταν παίξανε τα ταμεία στο χρηματιστήριο, είχαμε τετρακομματική βούδλη. Εκεί το 75% έπρεπε να ψηφίσει υπέρ. Λοιπόν, είχαμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν ψήφισε. Στους τέσσερις ο ένας δεν ψήφισε. Θέλαμε το 75% για να παίξουν τα ταμεία στο χρηματιστήριο. Άρα δεν είχαμε από τους υπόλοιπους συμφωνία. Είχαμε. Άμα θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει επιτροπές αλήθειας, να τις βάλει από πιο πριν. Να τις βάλει από το 75 και μετά. Τον κύριο Δούκα. Και να αφήσουν τις μακακίες. Τον κύριο Δούκα που εξαφανίστηκε. Είχε βοηθήσει σε αυτό που είπες τώρα για τα ασφαλιστικά ταμεία που τα κάνανε, παίζανε στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, αυτές τις μαγκές, επιτροπές αλήθειας και επιτροπή τα τρία το μακρύτερο, συγγνώμη κιόλας, τι να τις κάνω. Να κοροϊδεύονται μερικοί για να βγαίνουν να αντιμαχούν μετά, να παίζει το γνωστό κασετάκι, εσύ να ανοίξει την τηλεόραση το πρωί και πριν πας στη δουλειά, να πεις τον καφέ σου, να μην βγάζεις άκρη και να λέγε, κάτι θα μείνει στο τέλος, λέγανε κάποιοι Αμερικάνοι. Καταλαβαίνεις. Και μένει στο τέλος. Λοιπόν, είναι το γνωστό. Είναι και, να σου το πω, και πλήσια κεφάλου. Είναι, ναι. Σε κουτί, όσο πας θα σε κάνω κουτό. Όχι, δεν θα γίνουμε κουτί. Ό,τι και να κάνετε. Λοιπόν, άλλο ένα νεμολόγιο φτάσει στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Καπινάκη. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό εβραϊκό Πεσάχ να έχετε, γιατί έτσι ονομάζεται το λεγόμενο Πάσχα. Πεσάχ ονομάζεται, για να το ξέρουν και μερικοί, να μην νομίζουν ότι το Πάσχα το αρνεί, γιατί πάει σφαίρα αριστρόφικα. Φτάνει 7.000 στροφές το λεπτό. Έχουμε βάλει και αυτό μετά, εντάξει. Θα το φάμε εμείς το αρνί, γιατί μας αρέσει σαν αρνί και όχι σαν θεσμός το Πεσάχ για άλλους Πάσχα. Καλή Ανάσταση μυαλών, πνευμάτων
και όσοι θέλετε και τα υπόλοιπα. Από μένα καληνύχτα σας. Καληνύχτα.